καταναλωτών. Είναι ο κύριος Μάριος Ντρουσιώτης μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Ντρουσιώτη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Να αρχίσουμε από το θέμα των καυσίμων, όπου παρατηρούμε την αύξηση. Μπορείτε να μας πείτε πόση αύξηση είχαμε στην βενζίνη, στο πετρέλαιο και γιατί συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Τις τελευταίες 6 μέρες έχει παρατηρηθεί αύξηση για τη βενζίνη κοντά στα 7 cents και μιλούμε για το μέσο παγκύπριων όρων. Ανά επαρχία μπορεί να διαφέρει. Γύρω στα είναι πλησίων των 7 cents τελευταίες 6 μέρες, για τη βενζίνη είναι 95 και 2,5 cents για το πετρέλαιο κίνησης. Η αύξηση κατά μέναν οφείλεται στην αύξηση της διεθνούς τιμής Brent και των δηλισμένων προϊόντων από τα οποία τάγουμε. Στις τελευταίες 20 μέρες έχει ανέβει η τιμή, η διεθνής τιμή του Brent από τα 20 και κάτι δολάρια το βαρέλι στα 40. Κοντά στα 40, γύρω στα 40, αυτή είναι, αλλά η εκτίμησή μου είναι και ότι έχει προσθεθεί στην αύξηση και κάτι άλλο. Δηλαδή, οι διεθνείς εταιρείες πετρελοειδών, αυτόν το τρίμηνο, το διάστημα, έχουν απολέσει μεγάλα ποσά από τα έσοδά τους και τα κέρδη τους και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τώρα που άρχισε η άνοδος, πέραν της φυσιολογικής ανόδου λόγω των τιμών των πρώτων ύλων, μία αύξηση προστίθεται για κάλυψη αυτών των ζημιών που έχουν πάθει ή τη μείωση των εσόδων τους ή και τη μείωση των κερδών τους. Και αυτό το πράγμα να το αναμένουμε, δεν έχω καμία αναφιβολία αν ό,τι γίνεται, διότι στα πετρελοειδή κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τις τιμές στο σημείο που θα έπρεπε να ελεγχθούν. Είναι ένα διεθνές καρτέλ, είναι ολιγοπόλιο, μονοπόλια και κανένα κράτος δεν μπορεί να ελέγξει αυτές τις τιμές. Οπότε οι εταιρείες πετρελοειδών σίγουρα θα έχουν ένα ποσοστό αύξησης πέρα από το φυσιολογικό για να καλύψουν και τις ζημιές των προηγούμενων ετών. Ναι, αυτό είναι θεμητό, αθέμητο. Πώς θα χαρακτηρίζατε την αυξητική τάση των τιμών και στο πετρέλαιο αλλά και στην βενζίνη? Αναμενόμενο, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Ναι, είναι αναμενόμενο, όμως κατά τις εκτιμήσεις μας δεν έπρεπε να ήταν σε αυτόν το ποσό γύρω στο 7 cent και ίσως και σήμερα να βγει 7,5 cent εκεί κοντά θα κοιμαθεί μέχρι την επόμενη παραλαβή. Άρα θεωρείτε ότι η αύξηση που έχουν βάλει εταιρείες, κύριε Ντρουσιώτη, είναι της τάξεως? Η αύξηση είναι της τάξεως των 7 cent. Ναι, λέτε ότι έχουν βάλει και οι εταιρείες κάτι από πάνω για να μπορέσουν να βγάλουν τα σπασμένα των... Ναι, μιλώ για τις διεθνείς εταιρείες, όχι τα πρατήρια, τα πετρελοειδό στην Κύπρο. Ναι, άρα θεωρείτε η αύξηση θα μπορούσε να ήταν 6 cent και ότι έχουν βάλει εταιρείες πάνω 1 cent, 2 ή δεν μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό που μας λέτε? Όχι και ούτε μπορεί να αποδειχθεί κάτι, διότι κανείς δεν μπορεί να μπει στα οικονομικά αυτών των εταιριών. Απόδειξε και οι εισαγωγές που γίνονται στην Κύπρο. Οι ίδιες εταιρείες εισάγουν, οι ίδιες τιμολογούν τις θηγατριές τους εταιρείες και τα άλλα και δεν είναι στο περίπου που είμαστε. Δεν μπορεί να γίνει έλεγχος όπως γίνεται σε μια συνηθισμένη εταιρεία. Ούτε και κρατικός έλεγχος. Ναι. Εσείς προβλέπετε ότι οι τιμές θα φτάσουν σε επίπεδα προ-κορονοϊού, κύριε Ντρουσιώτη, ή είναι κάτι το οποίο η διεθνής αγορά θα καθορίζει, έχοντας υπόψη ότι ανοίγουν και τα αεροδρόμια, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό ανά το παγκόσμιο? Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία των πετρελοειδών, διότι μπορεί να τύχει κάτι στο μέλλον ή στο σύντομο μέλλον που να ξαναμας πάρει πίσω ή να μας βγάλει και πιο μπροστά. Φυσιολογικά, εάν τα πράγματα μείνουν όπως τα εκτιμούμε, σίγουρα θα φτάσουμε προ-κορονοϊού τιμές. Δεν θα φτάσουμε σε ένα-δύο μήνες, αλλά προβλέπω ότι τουλάχιστον με το χειμώνα θα είμαστε και πιο ψηλά από τον κορονοϊό. Μάλιστα.
Άρα βλέπετε. Σίγουρα θα φτάσουμε και θα είμαστε και πιο ψηλά, εκτός και αν τύχει κάτι στο ενδιάμεσο, είτε αυτό το κάτι είναι φυσιολογικό, είτε και τεχνητό. Διότι στον τομέα των πετρελοειδών υπάρχουν και τα τεχνητά χαρακτηριστικά, δηλαδή θέλει μια χώρα να χτυπήσει μια άλλη πετρελοπαραγωγό χώρα, βγάζει μια φήμη, παίρνει μια απόφαση και αμέσως βλέπει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να κυμαίνονται ανάλογα με αυτές τις αποφάσεις ή ενέργειες που γίνονται μεταξύ των κρατών χωρών πετρελοπαραγωγών χωρών. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δρουσότη, να δούμε λίγο τι γίνεται και τις συμβολές που μπορείτε να δώσετε εσείς από το Σύνδεσμο Καταναλωτών με τα εισιτήρια και τα οργανωμένα ταξίδια που ακυρώνονται την τελευταία στιγμή και θα πρέπει να επιστρέφονται χρήματα. Τελικώς μπορεί να μην επιστρέφονται χρήματα, μπορεί να δίνονται κουπόνια. Οι καταναλωτές όμως τι μπορούν να κάνουν για να διεκδικήσουν αυτό που τους αναλογεί, τα χρήματά τους που έχουν προπληρώσει. Μάλιστα, πριν να απαντήσω σε αυτόν, εφόσον είμαστε εκεί στις συμβουλές, να δώσω μια συμβουλή για τα πετρελοειδή. Να μας πείτε. Όσοι τα τυπόζητά τους για το πετρέλαιο θέρμα είναι κενά ή είναι μισά ή έχουν χώρο, να φροντίσουν να το γεμίσουν σιγά σιγά. Όσοι κρατούν χρήματα, στο γεμίσουν μια φορά, όσοι δεν κρατούν μια-δυο φορές, μέχρι το Σεπτέμβρη να το γεμίσουν, διότι το Νιόβρη-Δεκέμβρη οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, οι εκτιμήσεις μας είναι ότι θα ανέβουν 15-20 σέντ το λίτρο, πιο ψηλές θα το αγοράζουμε το Δεκέμβρη το πετρελαίο θέρμανσης που θα το χρησιμοποιήσουμε, και αυτό το 15-20 σέντ μεταφράζεται, εάν το τυπόζητο μου σήμερα του ενός τόνου είναι κενών, σχεδόν κενών, το Δεκέμβρη θα θέλω 150 με 200 ευρώ περισσότερα το γεμίσω, οπότε δεν χάνουμε κάτι, σιγά σιγά να το έχουμε γεμισμένο για να κερδίσουμε και εμείς κάτι ως καταναλωτές. Μάλιστα. Πολύ αυτό σωστή είναι συμβουλή σας. Για τα καύσιμα στη συμβουλή. Ναι. Δεν κάνω συμβουλή για τα καύσιμα να βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση, διότι είναι και παράνομο και εξαιρετικά επικίνδυνο. Ναι. Μιλώ μόνο για πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Ερχόμαστε τώρα.